Το κινητό τηλέφωνο της Ειρήνης Λαγούδη εξέπεψε για τελευταία φορά σήμα στις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, 6 Ιανουαρίου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, χιλιόμετρα μακριά από την παραλία της Μυρτιάς, όπου βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα νεκρή. Το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων, η άτυχη μητέρα έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της 2 ώρες μετά, στις 4.30, λέγοντας ότι ήρθε το τέλος, αφού προηγουμένως είχαν καυγαδίσει από κοντά. Το ερώτημα είναι από ποιο κινητό έστειλε το μήνυμα αφού το δικό της δεν λειτουργούσε. Οι διαρροές λένε ότι έστειλε ένα SMS 4.30 και μετά τον καυγά στη Μυρτιά, κάπου από το κινητό της, ότι θα τα πούμε στην άλλη ζωή. Γιατί οι κεραίες δεν έχουν το σήμα της Ειρηνούλας. Από τον αριθμό της το έστειλε. Πού είναι το κινητό της. Οι δίτες που θα βάλει η οικογένεια θα βουτήξουν τις επόμενες ημέρες στη λίμνη Τριχονίδα, καθώς ακόμα δεν έχουν αποκλείσει το γεγονός το κινητό να έχει πεταχτεί εκεί. Επίσης, οι δικηγόροι δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο το τηλέφωνο της Ειρήνης να βρίσκεται στα χέρια ανθρώπου που γνώριζε, καθώς πριν από 2 εβδομάδες ενεργοποιήθηκε το Viber. Δεν θα αφήσω λίθον επί λίθου και τις επόμενες μέρες θα κάνω συνταρακτικές αποκαλύψεις. Ένα παζλ ερευνών, το οποίο έχει και ένα τετραγωνίδιο κενό, για μένα δεν κλείνει ποτέ. Τα κενά στην υπόθεση του θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη είναι αρκετά. Πώς βρέθηκε η θάλης στο εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, πώς η Ειρήνη Λαγούδη με ύψος 1,80 έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο και αντί να ανοίξει την πόρτα να βγει πήγε στο πίσω μέρος του δίπορτου μικρού αυτοκινήτου, γιατί μάρτυρες άλλαξαν τις καταθέσεις τους, λέγοντας τελικά στις αρχές ότι την είδαν λίγο πριν πεθάνει. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Η δικογραφία δεν έχει ακόμα κλείσει, καθώς πρέπει να καλυφθούν τα κενά και να αποδοθούν αν υπάρχουν ευθύνες για το τραγικό τέλος της.